Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Κλείδωσαν τα νέα μέτρα για το ρεύμα. Στις 7 οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης έδωσε χθες το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων με ανάρτησή του, καθώς προανήγγειλε μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος όλων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης από τον Ιούνιο. Αρνητικά τα σχόλια της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Έντρομος μπροστά στην οργή και την αγανάκτηση της κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα για να δώσει οτιδήποτε αν σώσεται, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προσφύγει στη λαϊκή ετοιμιγορία και τους πολίτες να πάρουν μέρος στις εσωτερικές διεργασίες του κόμματος την Κυριακή 15 Μαΐου, για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής. Αφού 9 μήνες ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του να αφήσει ανεξέλεγκτη την εξωκέρδεια στην ενέργεια, έχει λαϊλατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σήμερα έντρομος μπροστά στην οργή και την αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα για να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, ανέφερε ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδία του στο κέντρο της Καβάλας. Την 5η 12 Μαΐου προσέρχεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αλματώδη αύξηση των τιμών. Έτοιμα για την κλίση σε ακρόαση της ΡΑΕ που είχαν υποβάλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καταγγέλουν φαινόμενα εσχροκέρδειας και υπερκερδών στην αγορά έναντι των καταναλωτών. Στην αγορά κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ελέγχους της εταιρείας χονδρικής λιανικής στην ηλεκτρική ενέργεια αναφέρει σε ανακοίνωση της η ίδια η Επιτροπή γράφοντας το εξής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών που άνοιξε το Δεκέμβριο του 2021 στον κλάδο ενέργειας διενήργησε 5 Πέμπτου 2022 ευνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης αναφορικά με τυχόν αντιαγωνιστικές πρακτικές βάσει των άρθρων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολλαπλή πλέον κρίση σε ενέργεια, τροφές, εφοδιαστικές αλυσίδες, σπάνιες γιές και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις οδηγεί σε γενικευμένη φτωχοποίηση των οικοκυριών και στην Ευρώπη, γεγονός που θα οδηγήσει σε κοινωνικές εκρήξεις και κατάρρευση κυβερνήσεων και καθεστώτων, εκτιμά μιλώντας στον 984, ο διδάκτορος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλης Λύκος. Ταυτόχρονα, η επισητιστική κρίση που ήδη χτυπάει περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και που με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, που μαζί με τη Ρωσία είναι η κύρια τροφοδότηση τυρών, θα οδηγήσει σε νέα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευρώπη, είπε, που είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να καλυφθούν από μια Ήπειρο που ήδη βυθίζεται στα δικά της αδιέξοδα και καταναλωτικά πρότυπα. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι μετά το ρωσικό εμπάργκο. Το προθεσμιακό συμβόλαιο αναφοράς για το βαρέλι Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Ιουλίο αυξήθηκε κατά 4,92% και έκλεισε στα 110,14 το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 εβδομάδων. Αύξηση 6 λεπτά σε ένα 24ωρο και στην τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη που κυμαίνονται από τα 2,11 μέχρι και τα 2,34 ευρώ. Δεν είναι μόνο η τιμή του αργού πετρελαίου, είναι και το πρόβλημα ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου. Το δολάριο αυξάνει, η δύναμη του μειώνεται η δύναμη του ευρώ. Αυτό είναι τα γεωπολιτικά προβλήματα στις παρενέργειες της αγοράς, η θέση του Πρόεδρου των Πρατηριούχων στο Ηράκλειο, Ελκούργου Σαμόλη, σχετικά με την επιδότηση καυσίμων που πρόθεσε σαν μέτρο η κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει τους πολίτες, θεωρεί ότι πρόκειται για ένα μη ανταποδοτικό μέτρο. Το κόστος καυσίμων ψαλιδίζει τα δρομολογία των ΚΤΕΛ. Η αραίωση των δρομολογίων είναι μονόδρομος, σημειώνουν οι διοικήσεις τους με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών να ζητά οικονομική ενίσχυση. Το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου μόνο για το μήνα Μάρτιο διέθεσε το 50% των εσόδων από τις εισπράξεις των εισιτηρίων για την αγορά πετρελαίου, με τον Καλέργο Βουλγαράκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του εισιτηρίου το φθινόπωρο, εφόσον δεν βρεθεί λύση από την κυβέρνηση.
συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα ενέργειας μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες 16 με 18 Μαΐου εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι τριμερείς ωστόσο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η χωρική επέκταση του τουριστικού μας προϊόντος αποτελούν τους βασικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό μέχρι το 2030 που παρουσίασε χθες ο ΣΕΤΕ από τα Χανιά. Ο πρόεδρος του, Γιάννης Ρέτσος, είπε πως βασική στόχη του νέου σχεδίου είναι μέχρι το 2030 να έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε την τουριστική δραστηριότητα και χωρικά πέρα από τις 5 περιφέρειες που σήμερα συγκεντρώνουν περίπου το 80% του τουριστικού εισοδήματος, αλλά και χρονικά πέραν από τους 4 σε μήνες του καλοκαιριού. Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η Κρήτη αποτελεί ένα από τους κορυφαίους και πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς, ιδιαίτερα στο προϊόν, στα νεμπίτσα και στον πολιτιστικό τουρισμό. Στόχος τον οποίο αποδεικνύει και η νέα εθνική στρατηγική πολιτική για τον τουρισμό του 2030 είναι να συζητηθούν οι σημαντικές δυνατότητες της Κρήτης για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και επέκταση της περιόδου, προσθέτει. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη, περίοδος κατά την οποία θα αρχίσει σταδιακά η λειτουργία των περισσότερων ξενοδοχείων στην Ελλάδα, έχουν στραμμένο την ίδια ώρα το βλέμμα οι ξενοδόχοι. Η ανάγκη τώρα να αναπτυχθεί λεπτομερές και άρτια καταρτισμένο σχέδιο πάνω στο θρησκευτικό τουρισμό στη χώρα μας αναμένεται να τονιστεί στο συνέδριο που θα γίνει αύριο στα Χανιά με τη συνδιοργάνωση του Economist και της Περιφέρειας Κρήτης, την υποστήριξη παράλληλα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το ανελόγου συνέδριο είναι πολύ θεματικό, ποικίλο, αφού αφορά σε μία μορφή τουρισμού που εγείρει το ενδιαφέρον τόσο της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, όσο και των φορέων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που είναι ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες. Θα πάρουν μέρος μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κ. Βαρθολομαίος, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, πανεπιστημιακοί, αντιπρόσωποι θεσμικών φορέων από την Ελλάδα επίσης και το εξωτερικό. Η μετάλλαξη ομικρών είναι εξίσου σοβαρή με προηγούμενες παραλλαγές, όπως λένε 4 ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και το Γενικό Νοσοκομείο της Μασακουσέτης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο Research Square σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Βρήκαμε πως οι κίνδυνοι νοσηλείας και θανάτου ήσαν σχεδόν ταυτόσιμοι σε όλες τις περιόδους της πανδημίας, σημειώνουν. Η ομικρών είναι ενδογενώς τόσο σοβαρή και θανατηφόρα όσο οι προηγούμενες παραλλαγές του κορονοϊού, παρά τις αρχικές υποθέσεις κάποιων μελετών από διάφορες χώρες, Βρετανία, Καναδά, Νότια Αφρική, ότι είναι μεν πιο μεταδοτική αλλά λιγότερο σοβαρή. Με πολλές ασάβειες κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υγεία και με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», εκτιμά μιλώντας τον 984 ο γιατρός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης, σχολιάζοντας τη θέση του Υπουργείου πως με το νομοσχέδιο αυτό να βαθμίζονται οι δημόσιες δομές, διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και διευρύνονται οι παροχές για τον πολίτη, σημειώνει πως είναι εκπληκτική ικανότητα της κυβέρνησης στους ψευδεψίγραφους τίτλους, καθώς τα ζητούμενά της είναι να δώσει ζωτικό χώρο της δημόσιας υγείας στους ιδιώτες. Νέα κατεπήγουσα επιστολή απέστειλε στους αρμόδιους υπουργούς το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για τη στελέχωση του ΤΑΕΦ στο Αρκαλοχώρι, καθώς ένας πλέον μηχανικός καλείται να καλύψει 7.000 αιτήσεις σεισμόπληκτων, εκ των οποίων 2.500 αιτήσεις για πρώτη αυτοψία και 1.244 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Αποκαλυπτική παρέμβαση ετεροεπαγγελματία αγρότη στον 984, που ζητά από τις 20 του Δεκέμβρη να γίνει η τρίτη αυτοψία στην κόκκινη υποκατεδάφιση από του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την δραστηριότητά του καλλιεργώντας τη γη του. Όπως ενημερώθηκε, οι συμβάσεις των ελάχιστων μηχανικών δεν ανανεώθηκαν. Ένας υπαλλήλος του ΤΕΦΚ επιχειρεί να ενημερώσει τουλάχιστον τον κόσμο, ενώ ένας γραμματέας του Υπουργείου εντός του μήνα θα φτάσει στην περιοχή ώστε να εκτιμήσει την κατάσταση. Στις εξαγγελίες των αρμόδιων υφυπουργών, ακόμα και σήμερα, χωρίς αντίκρισμα, η στελέχωση του γραφείου με ικανό αριθμό μηχανικών που θα τρέξουν τις διαδικασίες, ώστε οι κάτοικοι να βρουν το βηματισμό του. Την άμεση επίλυση
ανάλυση από την πολιτεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών και την διαχείριση των συνεπειών του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου, ζητά, υπενθυμίζεται, η Περιφερειακή Ένωση Δημοκρήτης από τους αρμόδιους υπουργούς, στους οποίους προωθεί το υπόμνημα, στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει ότι με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοϊνική αγορά, πως ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής, με το συνολικό ύψος διαθέσιμων κονδυλίων να καθορίζεται σε 500.000 ευρώ για το σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία έως 11 Μαΐου στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, εννοείται, συνοδευόμενοι από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Υπεγράφει στο Δήμο Ηρακλείου η Σύμβαση για τη Συντήρηση και την Αποκατάσταση Φθορών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, τόσο εντός της πόλης όσο και στους οικισμούς. Η υπογραφή της Σύμβασης έγινε παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας. Ημέρα οδικής ασφάλειας, η τρέχουσα, 5η-5η Μαΐου, με την Κρήτη να θρυνεί 18 νεκρούς από την αρχή του έτους σε τροχιά, αύξηση 200% σε σχέση με πέρυσι, και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να λένε ότι τα τροχιά οφείλονται στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την ταχύτητα που αναπτύσσεται στους δρόμους και την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, στην έλλειψη οδικής κουλτούρας, παιδείας, μέτρων και υποδομών από την πολιτεία και όχι απαραίτητα κατασταλτικών μέτρων, αναφέρονται μιλώντας στον 984 ο ψυχίατρος στο Πανεπιστημιακό Βασίλης Κούδας και ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών Αλέξανδρος Μημαράκης. Συνελήφθη ένα άτομο, Έλληνας του Ηράκλειου, κατηγορούμενος για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 481 γραμμάρια κάναβης. Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Τετάρτης ο 31χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού. Ο άνδρας, αλβανικής υπηκότητας, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι μετά από διεξυφισμό που φέρεται να είχε σημειωθεί μεταξύ του ιδίου και ενός ανήλικου νεαρού στη Σιτία την Τετάρτη 27 Απριλίου. Ο 17χρονος φέρεται να έσπρωξε τον 31χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Την Παρασκευή ο 17χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Λασιθίου στη Νεάπολη και μετά το τέλος της απολογίας του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων. Κατασχέθηκαν δύο βεγγαλικά, 212 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μία πτυσσόμενη ράβδος και μαχαίρι με λαβή τύπου σίδερο-γροθιά. Τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου αναδεικνύουν με κοινή ερώτησή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων, ο Τομεάρχης και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Τίτλοι τέλους του προγράμματος επιδοτούμενης φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα εστία 31/12/2022 αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο βουλευτής Σοκράτης Βαρδάκης. Προφανώς η τέρπιση του ξενοφοβικού κοινού ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, προσθέτει, είναι πολύ σημαντικότερη από τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος προτύπου που χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κοινοβούλιο ως πιλότος και για άλλες χώρες. Ασκήσει ρωσικών δυνάμεων την Τετάρτη με προσομοιώσεις πυρηνικές επιθέσεις στον δυτικό θύλακα του Καλινιγκράντ που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία κατά μήκος των ακτών της Βαλτικής. Η Φιλανδία και η Σουηδία αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ 16 Μαΐου σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Μέσα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή απέναντι στον ΠΑΟΚ με 1-2. Την πρόκριση για το Final Four του Βελιγραδίου 19-21 Μαΐου πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε στο φλεγόμενο ΣΕΦ μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι 94-88 της Μονακό, κάνοντας το 3-2 στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα. 984. Ο καιρός. Έθριος καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.